Όχι, Αγγελίτο, πες κάτι τρυφερό, πες της. Α, ξέρω, ξέρω. Γεια σου, φτερό και πουπούλο. Φτάνει, φτάνει, τα παρατάω. Μα γιατί? Καλά, αφήστε το σε μένα. Πες μου, Κάρο. Εσύ, πώς θα έκανες καμάκι στην Πάμελα Άντερσον, λέγε. Έλα εδώ, κάνε την Πάμελα. Προχώρα, έλα. Πού να πάω? Κάνε καμάκι. Στην Αντρέα. Όχι, σε μένα. Είσαι ξυλοπελέκητο, Αντζελίτο. Φαντάσου ότι άντι είναι η Πάμελα. Εδώ χρειάζεται μεγάλη φαντασία. Τσακίσε την Αντζελίτο, όρμα. Γεια σου, μωρό μου. Ωραία μαλλιά για τα βανόβουρτσα. Λάκα! Τι, λάθος έκανα τώρα. Έχει δίκιο. Πρέπει να μιλάς πιο μοντέρνα. Κοίτα. Γεια. Τι γίνεσαι, κούκλα? Πάμε για χορό. Μπράβο, Κάροτ. Πώς να την πάω για χορό? Τι δεν μπορώ. Τι μου λες? Θες να σου μάθω τρόπους να κατακτήσεις μια γυναίκα? Αχ, ναι, αλλά όμως... Απευθύνθηκε στο κατάλληλο άτομο. Αν ξέρει κάποιος να γοητεύει, αυτή είμαι εγώ. Άκουσέ με, γιαγιά. Άκου πώς γίνεται. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να την κοιτάξεις στα μάτια. Γουρλώνεις τα μάτια έτσι. Μετά κάνεις τα χείλη σου έτσι. Κοίτα με καλά. Μετά μισοκλίνεις τα μάτια σου να νιστάζεις. Έτσι. Μετά γέρνεις μπροστά και... Γιαγιά, τα μαθήματα δεν είναι για μένα. Α, όχι. Τότε ποιον? Λοιπόν, ετοιμάζουμε μαθήματα για νικητές. Είναι για ένα φίλο. Και σκεφτήκαμε μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις εσύ, γιαγιά. Θα μας βοηθήσεις? Α, απευθύνθηκες στο σωστό άτομο. Εγώ γεννήθηκα για να γοητεύω. Θυμάμαι τη μέρα που γνώρισα τον Ροδόλφο Μπεντάν. Α, τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα. Τον κοίταξα στα μάτια και του χαμογέλαζα. Α, και όταν πέρασε δίπλα μου, έριξα στα πόδια του ένα χαρτί. Και αυτός τι είπε? Γιαγιά σου έπεσε ένα χαρτί. Αλλά το έπαιζε αδιάφορος, ξέρεις. Καλά, ας πάμε στο θέμα που σε ενδιαφέρει. Πες μου, αυτός ο φίλος σου ποιος είναι? Γιατί πρέπει να ξέρω για να προσπαθήσω να προσαρμόσω τα μαθήματα στις ανάγκες του. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί είσαι κουτσομπόλα, γιαγιά. Κουτσομπόλα εγώ? Κοίτα, αν δεν μου πεις ποιος είναι, δεν μπορώ να σου ετοιμάσω τα μαθήματα. Καλά, υπόσχεσαι να μην το πεις πουθενά. Ξορκίζομαι. Ο Αντζελίτο. Αντζελίτο, ναι. Αντζελίτο! Έλα, μην το παίρνεις έτσι. Μα πώς θες να το πάρω? Μπορείς να μου πεις γιατί πήγες στο κομμωτήριο και άφησες τα λεφτά στην Πέτη? Δεν ήξερα που είσαι. Γιατί δεν ήξερες? Όταν έχεις εσύ το ταξί, εγώ που μπορεί να είμαι? Ή εδώ θα είμαι, στη Λέσχη θα είμαι. Έχεις δίκιο. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ναι, καλά, με συγχωρείς. Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Γκίλ, δεν πιστεύω να κάνεις κόρτες στην αδερφή μου, έτσι? Είσαι επαρχιωμένος. Όχι, όχι. Μάθε ότι η αδερφή μου είναι μικρή ακόμα. Όχι. Το κάνω κόρτ είναι πολύ επαρχιωμένο. Δεν χρησιμοποιούμε πια αυτή τη φράση. Ξέρω ότι είναι μικρή η αδερφή σου, σπουδαία γυναίκα πάντα. Ναι. Αγγίλ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έτυχε ποτέ να το συζητήσουμε και αν θες μου λες. Γιατί ήσουν... Α, Αγγίλ, ο Ρομπέρτο και ο Κόκκι έχουν πάει σπίτι σου. Γιατί? Πρέπει να μας βοηθήσεις. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Αντζελίτο μιλάει χειρότερα και από τον Μπόκα. Είδατε, πάντα υπάρχουν χειρότερα. Τι πειράζει αν πάει όπως είναι σε μία δίσκο? Θα γίνει playboy τη μέρα που θα πετάξουν οι αγελάδες. Κοιτάξτε, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θα κάνουμε κανένα μπανάκι, ε? Ωραίος, φίλε. Ωραία. Θα σε πληρώσουμε αργότερα. Γράψα στο τευτέρι. Δεν έχουμε τευτέρι. Καλά, τότε μην τα γράψεις καθόλου. Είναι όλα? Ό,τι ζητήσατε. Τι τα θέλετε αυτά? Γεια, τι έγινε? Θα σου πούμε άλλη φορά τότε. Πάμε στη Λέσχη. Εκεί ήμουν. Α, καλά, γεια. Γεια, γεια. Τι έκανε τα κορίτσια εδώ? Ήρθαν να πάρουν μπογιά για να βάψουν τα μαλλιά τους. Μπογιά? Ναι. Μήπως ξέρεις τι θέλουν? Μου είπαν να μην πω τίποτα. Α, μπογιά. Ωραία. Όχι, κυρία Σεσίλια. Ντρέπομαι πολύ. Να ντρέπεσαι που δεν κάνεις τίποτα και μένει συνέχεια εδώ μέσα. Να κάνεις ό,τι και εγώ. Παιδιά, σε ποιο μάθημα είμαστε? Είσοδο σε ένα παμπ. Είσοδο στο παμπ. Ναι. Τι είναι το παμπ?
Μία καφετερία. Ναι, ναι. Α, καφετερία, ωραία. Τώρα κοίτα εμένα για να δεις πως μπαίνεις στην καφετερία. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, έλα, μεταφορικά, εντάξει. Μπαίνεις και λες, εγώ είμαι αυτός. Ένας νικητής. Άντε, 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 πες το, είμαι ένας νικητής. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι αυτός. Ένας νικητής. Ναι. Μπράβο. Όχι. Μην κοιτάζεις εσύ. Τι έγινε τώρα? Όχι, όχι, δεν μιλάς, το λες με την έκφρασή σου. Λοιπόν, πάρε ύφος, νικητή. Α, αυτό είναι εύκολο. Θα δοκιμάσω πάλι, κοίτα εμένα, τελείτο. Δώσε προσοχή, γιατί εγώ είμαι δασκάλος αυτά. Είμαι αληθινή ηθοποιός, κοίτα με. Μπαίνεις μέσα σιωπηλός. Με ύφος, ε? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι σαν τελείτο, μπήκα και εντυπωσίασα. Και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο, μπαίνεις και σοκάρεις. Όχι, φτάνει, κατάλαβα. Σταματήστε παιδιά, φτάνει, φτάνει. Τώρα θα μπω και θα σοκάρεις. Έλα. Πάμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τελείτο, τα έκανες επάνω σου. Δεν το πιστεύω, σοβαρολογείται, ε? Έχει ενθουσιαστεί, πρέπει να τον δεις. Πρέπει να μας βοηθήσεις. Τι μπορώ να κάνω εγώ, παιδιά, ε? Εμείς τον ετοιμάζουμε. Τον ετοιμάζετε? Ναι, εσύ μόνο θα τον βγάλεις έξω ένα βράδυ. Εγώ? Ναι, εσύ είσαι ο μεγαλύτερος νικητής της γειτονιάς. Τι είμαι? Ο πιο ωραίος, είσαι ο νικητής. Έτσι είναι οι νικητές, νομίζετε, ε? Πόσο λάθος κάνετε. Τι κάνεις εδώ? Σε περιμένω, δεν σε είδα στη λέσχη και σκέφτηκα. Γιατί δεν χτύπησες το κουδούνι? Ξέρεις γιατί, Γκαστόν? Δεν θέλω να τσακωθώ πάλι με τη μαμά σου. Ούτε θέλω να προκαλέσω προβλήματα. Θα της μιλήσω εγώ, πρέπει να το σταματήσει αυτό. Όχι, όχι, σταμάτα, Γκαστόν, μην τσακωθείς με τη μαμά σου, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα αλλάξεις ποτέ εσύ. Πώς να αλλάξω? Είσαι πολύ καλή. Κυρία Γκαρμέντια, είσαι προδότρα. Γιατί πας και ψωνίζεις από το σούπερ μπάκετ? Πρέπει να ψωνίζεις από εδώ, από το μπακάλικο. Ήμουν τόσο θυμωμένη που την έκλεψα 2 φέτα σαλάμι για να μάθει. Αντζέλικα, δεν μπορείς να μην μιλάς για λίγο, σε παρακαλώ. Εδώ και μια ώρα δεν έχεις κλείσει το στόμα σου. Μιλάς. Α, δεν μιλάω στον άντρα μου, σε ποιον θα μιλήσω? Hello. Πώς πάει το μαγαζί της γειτονιάς? Πρόσεχε, νομίζω ότι τρελάθηκε. Μου δίνετε ένα βερμούτ. Έχετε βερμούτ on the rocks? Τι πράγμα? Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι in.